Καλημέρα, τι κάνετε, καλή επιτυχία. Τα δύσκολα είναι μπροστά μας. Μακάρι να ήταν περασμένα, ξεχασμένα και παρελθόν, αλλά έχουμε ακόμα πολύ δρόμο μπροστά μας, σαν λαός, σαν χώρα. Και βέβαια με την ευθύνη των μέχρι σήμερα κυβερνήσεων και με όλους αυτούς τους νόμους που έχουν περάσει, που έχουν τσακίσει το λαό μας, τους εργαζόμενους, τους αγρότες, τους επαγγελματίες, την νεολαία, θέλει πάρα πολύ δουλειά για να μπορέσει και να ανακάμψει η οικονομία και συνολικά να ανοίξουμε ένα δρόμο όπου θα μπορεί να υπάρχει κοινωνική ευημερία, να μπορούν όλοι να απολαμβάνουν αυτό το πλούτο που παράγουν. Γιατί ξέρουμε όλοι ότι τον πλούτο τον παράγουμε εμείς. Δεν τον παράγουν κάποιοι ιδιώτες, κάποιοι κηφίνες, κάποιοι δεξιά και αριστερά μόνο. Τον παράγει ο ελληνικός λαός. Είτε με τα λιόδεντρα που έχει και καλλιεργεί για να βγαίνει το λάδι και η ελιά, είτε με την υπόλοιπη αγροτική παραγωγή όσοι έχει απομείνει σε αυτό εδώ τον τόπο παρότι είναι πλούσιος τόπος, είτε στα εργοστάσια που δουλεύει και αυξάνει την παραγωγή σε μια σειρά κλάδους της οικονομίας, οι ίδιοι οι εργαζόμενοι υδρώνουν για να τα φτιάξουν αυτά τα πράγματα. Και βεβαίως οι ίδιοι εργαζόμενοι και ο λαός βλέπουμε να μην μπορεί να απολαμβάνει αυτό το πλούτο που παράγει. Δύο εκθέσεις της Επιτροπής Δημόσιας Ασφάλειας της Λιβαδιάς, με την οποία εισηγείται το 1968 και 1969, εισηγούνται την επέκταση της εκτοπίσεως φιλέρω αγωνιστών και μελών του ΚΚΕ, μεταξύ των οποίων και του πατέρα μου Γιάννη Παπανικολάου και του πατέρα της Αλεξάνδρας, και στο ένα από αυτά του Παναγιώτη του Μπαρδόσα που είναι από το χωριό μας, βρίσκονται τα ονόματά τους εκεί. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλώς σας βρήκα. Γεια σας. Ότι μη θυμείτε, κοντά στο λαό πάντα. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Και όσο πιο δυνατοί είμαστε, τόσο θα μπορέσουμε πιο αποτελεσματικά και μέσα στην Βουλή να παλέψουμε και έξω από αυτήν. Γιατί χρειάζεται πάντα η πίεση. Κερνάμε. Ό,τι δεν πνικώ. Είναι ιδιώτες. Βγαίνει ενέργεια, βγαίνει. Και αυτοί βγάζουν οι ιδιώτες που έχουν σε εταιρείες αυτές. Αλλά ο κόσμος πληρώνει ακριβότερα το ρεύμα. Αιωλική ενέργεια θα μπορούσε να παράγει ενέργεια. Και για το λαό ενέργεια, δηλαδή για να μειωθεί το κόστος του ρεύματος. Καλησπέρα, Πρόεδρε. Έλα, να είστε καλά, πώς πάμε. Καλή επιτυχία, να είστε καλά. Καλημέρα.